Ο κύριος Μιχελάκης να σταθεί, λέει, το κράτος στα πόδια του για να μπορέσει μετά να βοηθήσει και την κοινωνία. Μα πρώτα πρέπει να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της για να μπορέσει και να σταθεί το κράτος. Διότι τώρα με αυτή την φοροεπιδρομή που ισχύει, φοροεπιδρομή γενική εφόλης της ύλης, ανεξάρτητα μάλιστα αν έχει λεφτά ή δεν έχει ο άλλος, αν έχει εισοδήματα ή δεν έχει, και μάλιστα όσο πιο χαμηλά οι εισοδήματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η φοροεπιδρομή. Με αυτή τη φοροεπιδρομή τι έχουμε? Κάθε μήνα αυξάνονται ταχαίως ή λιγιωδώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο. Στο πρώτο τρίμηνο φτάσαν τα 4,5 δις καινούργιες, πρόσθετες, ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το αναδείξαμε και εδώ από την εποχή. Βεβαίως. Και μέσα σε ένα συνολικό ποσό 66 δις. Μπορεί λοιπόν το κράτος να έχει έσοδα όταν έχει διαλύσει την κοινωνία, όταν έχει εξαθλιώσει την μεγάλη, θα έλεγα εγώ, κοινωνική πλειοψηφία, κατά στάδια βεβαίως. Όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτή βέβαια είναι η περιγραφή που κάνετε εσείς. Πώς, οι οφειλέτες, ξέρετε πώς είναι? Τα έχουμε πει. 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια χρωστάνε στο δημόσιο. Δηλαδή οι πάντες. Όμως αυτό είναι ρεπορτάζ. Ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτό είναι ρεπορτάζ που κάνετε. Ληξιπρόθεσμα χρέη. Εσείς, καταλαβαίνετε για λοιπόν. Δόσεις, Παναγιώτη, τι, ποια καταλαβαίνετε για λοιπόν. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα. Αυτό δεν είναι δόσεις. Το θέμα. Το θέμα δεν είναι η δόση. Τώρα είναι το θέμα. Είναι και οι δόσεις. Πρέπει να αυξήσουμε όλα. Μια στιγμή. Το θέμα είναι αν δεν έχει να πληρώσει ο άλλος. Κύριε Κουίκ και κύριε Δελατόλα, αν δεν έχει να πληρώσει ο άλλος. Όσες δόσεις και να του βάλεις. Δεν μιλάει για τους μικροπαθέους τώρα. Προσέξτε, για το πολίτη. Προσέξτε, όσες δόσεις και να του βάλεις, δεν μπορεί να τις αποπληρώσει. Και τι κάνει? Λέει, τι να κάνω? Δεν έχω να πληρώσω. Πάω, κάνω μια ρύθμιση. Κάνω μια ρύθμιση. Πόσες δόσεις θέλετε? 40, 60, 80, 100 που λέτε. Τις κάνει, πληρώνει την πρώτη, αν μπορεί. Όχι, εξασφαλίζει πάνω την ενημερότητα και από εκεί πέρα ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να πληρώνει. Και ούτω καθεξής, σε ένα φαύλο κύκλο. Ούτε έσοδα έχει το κράτος, ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να νιώθει ασφάλεια και να έχει προοπτική. Είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι φορολογική ελάφρυνση για τους πιο αδύνατους και τα μικρομεσαία στρώματα. Για να μπορέσουν να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που τους ζητούνται. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται η δόση να σώσει το πρόβλημα. Όχι ότι είμαι αντίθετος να αυξάνονται οι δόσεις, αλίμονο. Μάλιστα. Κάθε μέτρο ανακούφισης μπορεί να είναι διευκολυντικό. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις να δούμε το...